Και βεβαίως εντυπωσιακή η παρουσία του Φασούλα στα μπλοκ, όπου έχει 4. Φόβος και τρόμος δηλαδή των Ιουγκοσλάβων παιχτών. Ενώ 3 έχει και ο Ντίβατς. Έχει δεχθεί ο Ντίβατς. Με συγχωρείτε για το λάθος. Από την Ιουγκοσλαβική ομάδα δεν έχει κανένα μπλοκ. Όλα έτοιμα λοιπόν, η εθνική μας με την πεντάδα που ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά, ο Μποντίρογκα στη θέση του Πάσπαλιε. Κρατάει τον Πάσπαλιε στον πάγκο ο Ίβκοβιτς. Πεντάδα τους είναι Τζόρτζεβιτς, Ντίβατς, Σάβιτς, Ντανίλοβιτς και Μποντίρογκα. Και από την άλλη πλευρά, Γιαννάκης, Φασούλας, Αγγελίδης, Σιγάλας και Χριστοδούλου. Ο Φασούλας έχει κερδίσει μέχρι τώρα 2 τζάμπολ από τον Ντίβατς. Κερδίσει και το τρίτο, μάλλον το πρώτο δίτο και το κέρδισε, αλλά δόθηκε μπάλα στους Ιουγκοσλάβους. Θεώρησαν οι διαιτητές ότι πήδησε αντικανονικά ο σέντερ της ελληνικής ομάδας. Ο χρόνος της διακοπής της ανάπαυλας εξέπνευσε. Ο Σαντσίς θα δώσει το τζάμπολ. Τώρα ήταν η σειρά του Ντίβατς να πηδήσει πριν η μπάλα φτάσει στο ανώτατο ύψος. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο από τους Έλληνες παίκτες. Γιαννάκης. Μαρκάριο Τζόρτζεβιτς. Σιγάλας για τον Αγγελίδη. Ξανά Γιαννάκης. Αγγελίδης με αντίπαλο τον Ντίβατς. Φάνης. 8 δεύτερα για να γίνει επίθεση. 6. Σιγάλας πάει προς το καλάθι. Εκτός ισορροπίας στο σουτ. Rebound από τους Γιουγκοσλάβους που βγαίνουν στον εφηλιασμό. Με τον Μποντίρογκα και τον Τζόρτζεβιτς. 43-36. Η διαφορά κατεβαίνει στους 7. Η επιλογή του Σιγάλα για το σούτ, επαναλαμβάνω, ήταν αναγκαστική, καθώς δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια. Αγγελίδης ξεφεύγει από τον Ντίβατς, έξω στον Γιαννάκη. Διστάζει προς στιγμή για 3 ο αρχηγός. 3-3 τρίποντα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που κάνει μια μεγάλη εμφάνιση στα 36 του. Έχει πετύχει 13 πόντους. Ηγέτης και σκόρερ της εθνικής μας. 46-36. Μποντίρογκα για τον Σάβιτς. Το παιχνίδι διακόπτεται από τον Ρίτσαρσον για να σκουπιστεί το τερέν. Η Ιουγκοσλαβική ομάδα έχει 17 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση. Από τις εξέδρες ηρωνικά συνθήματα για τον Πάσπαλιε, δεν θα πάρει σκύπελο ποτέ, Πάσπαλιε. Αυτό πια το φωνάζουν και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με τον Ντανίλοβιτς να επαναφέρει την μπάλα. Τζόρτζεβιτς. Πάντα Τζόρτζεβιτς για τον Σάβιτς. Ντανίλοβιτς. Ελεύθερος ο Τζόρτζεβιτς.